Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε και πάλι. Είμαστε πάλι στην εκπομπή «Τα μηνύματα της Ορθοδοξίας» και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θαύμα του Κυρίου που έγινε στον εγγενετή Τυφλό όπως μας γράφει το Ευαγγέλιο. Είναι ένα θαύμα που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Δεν έχουν όλα τα Ευαγγέλια το ίδιο πούμε, θέμα. Κατά 70% έχουν τα ίδια θέματα, αλλά είναι μερικά τα οποία τα επεξεργάζονται διαφορετικά Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης μας μιλάει γι' αυτό το αγγενετής τυφλού θαύμα. Δηλαδή, από έναν άνθρωπο ο έχει γεννηθεί τυφλός, και ο οποίος συνεχεία συναντιέται με τον Χριστό. Κάποιος φίλος σήμερα, πριν πούμε στο θέμα αυτό, μας έκανε την εξής απλή ερώτηση. Λέει, στην Εκκλησία έρχομαι, διαβάζω τα Ευαγγέλια, προσεύχομαι κλπ. Αλλά δεν κοινωνάω. Λέω, αυτό είναι θέμα δικό σου και του πνευματικού. Να το κανονίσει δηλαδή. Γιατί κάποιο λόγο θα είναι. Πιστεύω ότι θέλει να κοινωνήσει, αλλά υπάρχουν κάποια κολλήματα στην Αγία Κοινωνία όπω ξέρουμε. Τώρα, αν είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο για κάθε βαθισμένο χριστιανό, γιατί και ο Χριστός μας είπε ότι όποιος δεν πάρει το σώμα και το αίμα μου, δεν θα έχει ζωή μέσα του. Είναι απαραίτητο για να υπάρχει το ζώπυρο μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που τον ζει πραγματικά. Και δεν είναι μόνο το, τα φαγητά που ζουν τον άνθρωπο, είναι και το πνεύμα του Θεού. Κάθε λόγος λέει που βγαίνει από το στόμα του Θεού, όπω το λέει, είναι η αληθινή τροφή. Αυτή που ζει τον άνθρωπο. Ού και πάρτο ζήσετε άνθρωπο. Δεν ζει μόνο με το ψωμί, με τη η τροφή. Ο άνθρωπο θέλει και την πνευματική του τροφή. Ε, Α συνονοηθεί λοιπόν το πνευματικό του γέροντα και αν δεν έχει να βρει ένα γέροντα πνευματικό δηλαδή έναν ιερέα ο οποίος να έχει την άδεια να εξομολογεί διότι όλοι οι ιερείς όπως ξέρουμε δεν εξομολογούν αλλά ίσως οι περισσότεροι οι νεαροί οι ιερείς δεν εξομολογούν πρέπει λίγο να αμεστώσουν και μετά να πάρουν μια άδεια ειδική για την ο γεννημένος τυφλός λοιπόν, ο εγγενετής τυφλός. Περνούσε ο Ιησούς και είδε έναν γενετή τυφλό. Οι μαθητές του τον ρώτησαν, ραβή διδάσκαλε. Αυτός φταίει που είναι τυφλός ή οι γονείς του και ο Χριστός απαντάει. Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε αμέσως τι θέλει να πει. Φαίνεται τότε, νομίζανε, ή επικρατούσε η άποψη ότι ένας άνθρωπος φταίει γιατί γεννήθηκε σε μια προηγούμενη ζωή. Πράγμα που η Εκκλησία δεν το δέχεται, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ λοιπόν δεν φταίει αυτός. Άρα δεν έχει κάνει αυτός ο ίδιος, αφού δεν ζούσε δεν έχει κάνει αμαρτίας. Αλλά ούτε και οι γονεί του δεν έχουν κάνει αμαρτίας. Δηλαδή, εκεί μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Με λίγα λόγια, ξέρουμε ότι μερικοί αλκοολικοί γονεί γεννούν παιδιά τα οποία δεν είναι άρτια. Γιατί πειράζεται, φαίνεται, ο γεννητικός χαρακτήρας του ανθρώπου με την κατάχρηση των ουσιών. Αλλά λέει για να φαρμενθούν τα έργα του Θεού. Ήταν η μέρα Σάββατο. Ο Χριστός όμως είπε όσο είναι μέρα εγώ πρέπει να εργάζομαι. Με τα έργα εκείνου που με έστειλε, του πατέρα του, όταν έρθει η νύχτα, κανεί δεν μπορεί να εργαστεί. Και εδώ, πάλι μεταφορικά, τα λόγια του Χριστού εξηγούν το εξή, ότι μόνο όταν ζει ο άνθρωπο μπορεί να κάνει πνευματική πρόοδο, να μετανοήσει κλπ. Όταν πεθάνει, στον άλλο κόσμο δεν γίνεται μετάνοια. Ε, όσο είμαι στον κόσμο, εγώ είμαι το φω του κόσμου. Θα δω αγαπητοί μου φίλοι, ποιο τόλμησε ποτέ να πει αυτή τη λέξη. Όποιο είμαι, αυτή τη φράση. Εγώ είμαι το φω του κόσμου. Έχει τολμήσει κάποιο στην ιστορία τη ανθρωπότητα πριν από τον Χριστό ή και μετά τον Χριστό να το πει αυτό. Ουδή. Είπε ο Πλάτωνας, εγώ είμαι το φω του κόσμου. Είπε ο Σωκράτης, εγώ είμαι το φω του κόσμου. Ποιο από όλου του γεννημένου φιλοσόφου και ρήτορε και οτιδήποτε είπε αυτό το λόγο ουδής. Μόνο ο Χριστός τον είπε το λόγο αυτό. Και βέβαια, τον είπε εφόσον είδαν τα θαύματά του, είδαν Αναστάσεις στην Άρα, κατάλαβαν περί την πρόκειται. όταν είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άλλωστε έτσι έχει πραγματευτεί και από τον Ισαΐα, φως έλαμψε το σκότι λέει και η καθήμενη η σκιά θανάτου είδαν φως μέγα αυτός είναι ο Χριστός λοιπόν να δούμε τώρα την εξέλιξη τι έγινε μετά από αυτά έφτισε ο Χριστός λέει κάτω στη γη και έκανε λίγο πυλό και πέχρισε λέει της οφθαρμός έβαλε στα μάτια του τη βλό μεταξύ ο γενετής τυφλός δεν είχε δει και προφανώ δεν είχε ούτε μάτια. Στη θέση των ματιών έβαλε τον πυλό. Στο βαθούλωμα εκεί που υπήρχε, αν τα μάτια του δεν είχαν βγει καθόλου, είχαν βγει ελάχιστα, εκεί έβαλε τον πυλό ο Χριστό. Γιατί πυλό, μήπω αυτό λέει κάτι, μήπω μα λέει πω όλο το σώμα έγινε έτσι, από πυλό. Τι λέει στη γέννηση? Ποιήσωμεν άνθρωπο. Πληθυντικός αριθμός. Γιατί? Γιατί είναι Αγία Τριάδα. Ο πατήριο και ο Άγιος Πνεύμα. Αλλιώς δεν μπορούσε να μιλήσει ο, Χριστό, ο Θεός στον εαυτό του, στον πληθυντικό. Εμείς θα ποιήσουμε άνθρωπο. Έχει αυτό τη σημασία του. Βέβαια, προ Χριστού δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν αυτό εύκολα. Ποιοι μεν, ποιοι. Ο Θεό και οι Άγγελοι, ο Θεό και οι ανύπαρκτοι άνθρωποι, ποιοι. Η Αγία Τριάδα. Ο Πατήρ ο Ιωσή και ο Άγιο Πνεύμα συνεργώντα έφτιαξαν τον άνθρωπο. Να πω η καινή διαθήκη τώρα λύνει τα προβλήματα τη παλαιά. Γιατί ήταν ερώτημα αυτό ο πληθυντικό. Σε ποιον απευθύνεται, τα λέει ποιοι είναι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος, πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Και αφού του βάλεσε στα μάτια, του είπε πήγαινε και νύψου, ύψου, πλήσου δηλαδή, στην κολυμπήθρα του σύμβουλου Βλέπετε τα θέματα του Χριστού είναι συμμετοχικά. Κάνει ότι, ότι μπορεί ο άνθρωπος και μετά δρά ο Χριστός. Τότε θυμηθείτε ε, που τάισε τον κόσμο στην έρημο. 5.000 λέει, ετάισε. Είπε, λέει, έχετε εσείς τρόφιμα, δώστε τους εσείς να φάνε. Έχουμε, λέει, ελάχιστα. Τι έχετε. Έχουμε δύο ψάρια, λέει, και πέντε άρτους. Δύο ηχθείες και πέντε άρτους. Δύο ψάρια και πέντε ψωμιά. Ε, τα αυτά εδώ. Είναι η συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Και εδώ του λέει, πήγαινε τώρα πλήσου, που σου βάλω αυτά τα, τον πυλό στα μάτια. Γύρισε, πλήθηκε, γύρισε και έβλεπε. Οι γείτονε μπερδεύτηκαν ότι αυτό δεν είναι, λέει. Τον ρώτησαν, Ποιο σου άνοιξε τα μάτια. Εκείνο είπε, Ένα άνθρωπο που λέγεται Ιησούς μου άνοιξε τα μάτια. Μου βάλε πυλό στα μάτια, πλήθηκα και τώρα βλέπω. Τον ρωτούν, Πού είναι τώρα αυτό, και τούτο λέει, Δεν ξέρω. Έφυγε από το σκηνικό ο Ιησούς, απεσύρθηκε. Υπήρχε κάποιος λόγος και θα δούμε ποιος. Ήτανε Σάββατο όπως πήγαμε και πήγαν στους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι ήταν φουλ την Έτσι και τους πήραζε το Σάββατο. Έστω και η Ανάσταση νεκρών να γινόταν το Σάββατο. Αυτοί δεν πάρουν την παραδεχόντουσαν γιατί είναι το Σάββατο. Λέει. Δεν πέρα να εργάζεται. Λέει. Δηλαδή την στο έπακρον. Εδώ σώθηκε άνθρωπος. Έγινε θεραπεία το Σάββατο. Τον ερωτάνε τώρα οι Φαρισαίοι αυτόν τον τυφλό. Ήταν θρησκευτικοί και πολιτικοί άρχοντες μαζί. Δηλαδή αποφάσισαν τη ζωή. Τον φρου. Πώς είδες, πώς ανάβλεψες λέει. Εκείνος είπε, πυλό μου έβαλε στους οφθαλμούς και κατόπιν αυτό επλήθηκα και βλέπω. Είπαν οι Φαρισαίοι, αυτός δεν είναι του Θεού, αυτός. Γιατί δεν κρατάει το Σάββατο. Άλλοι είπαν, μπορεί ένας αμαρτωλός να κάνει τέτοια σημεία και θαύματα και έγινε μια διαφωνία μεταξύ τους. Και οι Φαρισαίοι εκεί διαφώνησαν λιγάκι, αλλά βέβαια κρατούσαν την κοινή γραμμή εναντίον του Χριστού. Τότε οι Φαρισαίοι φώναξαν του γονεί, είπαν να φωνάξουν του γονεί. Ήρθαν οι γονεί. Ξαναφώναξαν τον τυφλό και του είπαν: Δόξαζε το Θεό. Α, οι γονεί εδώ μεταξύ προτίθηκαν. Είναι αυτό ο γιο σα, του λένε. Λέει ναι, αυτό είναι ο γιο μα. Λέει ποιος το άνοιξε τα μάτια. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι μεγάλο στην ηλικία. Έχει ηλικία. Μπορείτε να το ρωτήσετε ποιο θα άνοιξε τα μάτια. Εμεί δεν είδαμε τη σκηνή αυτή. Πάντω, ότι είναι γιο μα, σα το βεβαιώνουμε 100% ότι είναι. Του έδιωξαν οι Φαρισαίοι. να Φαίνεται το τυφλό. Και του λένε: δόξαζε το Θεό. Διότι γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπο αυτό είναι αμαρτωλό. Εκεί αυτή το χαμάτωσε Λέει τώρα ο τυφλός. Δεν ξέρω τι μου λέτε, λέει. Ένα ξέρω ότι ήμουν τυφλό και τώρα βλέπω. Εγώ ήμουν τυφλό και τώρα βλέπω. Τι θέλετε. Να σας πω ότι είναι αμαρτωλός. Και γιατί το λέτε λέει αυτό. Εδώ είναι τώρα η Ανδρία της ψυχής αυτής. Ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δυνατός. Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητές του. Ρωτάει ένα φελία ή για να τους προκαλέσει. Γιατί ξαναρωτάτε λέει. Εκείνοι τον κορόιδεψαν και του είπαν εσύ είσαι μαθητής του. Εμείς είμαστε μαθητές του εσύ. Δεν είμαστε δικοί του μαθητές. Εσύ είσαι μαθητής αυτού νου. Αυτό είναι το θαυμαστό, λέει εκείνο. Δεν ξέρετε από πού είναι αυτό ο άνθρωπο, και όμω σε μένα μου άνοιξε τα μάτια. Αν δεν ήταν από το Θεό, αν δεν ήταν του Θεού άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Φυσικό δεν είναι. Εκεί αποδεικνύεται ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος πρώτον, για όσους γνώρισαν καλά τον Χριστό, και αφετέρου μέγας προφήτης, όπως τον ευθεωρούσαν πολλοί. Είπαν θυμωμένοι τώρα οι Φαρισαίοι, εσύ που γεννήθηκε μέσα στην αμαρτία, εσύ θα μας τώρα, θα μας κάνει μαθήματα, μας διδάσκεις εμάς και τον επέταξαν έξω, βγες έξω. Τον είχαν πάει στο συνέδριο, δηλαδή μέσα στη αίθουσα που συνεδρίαζαν οι Φαρισαίοι. Τότε εμφανίζεται το ίδιο ο Ιησούς και λέει στον πρώην τυφλό «Εσύ πιστεύεις στον ιό του Θεού» Ο Χριστός μέχρι που αποκάλυψε ότι είναι Υιός του Θεού, έλεγε ο Υιός του ανθρώπου. Ή Υιός του Θεού, ή Υιός του ανθρώπου. Σε αυτόν είπε, πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Ποιος είναι αυτός, κύριε, λέει ο τυφλός. Τον ο Ιησούς. Και τον είδες. Και αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι. Και είπε ο τυφλός, πιστεύω κύριε, πιστεύω. Συνειδιάστηκε από τη μορφή του Χριστού και από αυτό που είχε κάνει και έπεσε στα πόδια του και τον επροσκύνησε. Άκουσαν λοιπόν οι Φαρισαίοι ή ρώτησαν και άκουσαν, ήταν παρόντες και είπαν στον Χριστό μήπως μας και εμάς τυφλούς και τους είπε ο Ιησούς αν λέγατε ότι είσαστε τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Θα παραδεχόσατε, δηλαδή τα σφάλματά σα. Είχατε κάνει μια εξομολόγηση μπροστά μου. Τώρα εσεί λέτε: Βλέπουμε. Είμαστε ανοιχτομάτε. Ξέρουμε, γνωρίζουμε. Και η αμαρτία σα μένει. Διότι στην ουσία δεν καταλαβαίνετε. Δεν γνωρίσατε εμένα που με έχει περιγράψει η Αγία Γραφή και είσαστε τη Αγία Γραφή διδάσκαλοι αυτόν που έλεγε ο Μωυσής, ότι θα είναι έτσι. Αυτός ήταν ο Χριστός. Η αμαρτία σας τους είπε μένει. Γιατί είπε βλέπετε, μήπως δεν είχαν μάτια οι Φαρισαίοι να δούνε. Ο Χριστός εδώ μιλάει για την εσωτερική όραση του ανθρώπου. Είχαν εξωτερικά μάτια και έβλεπαν όπως όλοι οι άνθρωποι και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν είχαν εσωτερική όραση. Δεν έβλεπαν με το φως του Αγίου Πνεύματος. Δεν έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής. Εν άλλη, με άλλα λόγια, ήταν τυφλή ψυχικά. Γιατί ήταν τυφλή ψυχικά, διότι αυτοί που έλεγαν για τις εντολές του Θεού, αυτοί οι ίδιοι τις καταπατούσαν, τους είπε ο Χριστός. Κάνετε μακριές προσευχές, λέει, και μεγαλώνετε τα κράσπεδά σας, τα κράσπεδά, τα, τα σας από κάτω αυτά, αλλά απ' την άλλη κλέβετε τα σπίτια των χειρών, των γυναικών που είναι χείρες. και οι Φαρισαίοι, υποκριτές, Ποιου έψαξε περισσότερο από όλου ο Χριστό, όχι του αμαρτωλούς τόσο, αλλά αυτούς οι οποίοι ήταν σούπερ αμαρτωλοί πνευματικά, που άλλα δίδασκαν και άλλα έκαναν οι ίδιοι. Αυτή είναι η φοβερή υποκρισία και να το ξέρουμε αυτό. Αυτά που λέμε να τα τηρούμε. Γιατί αν δεν τηρούμε αυτά που λέμε, γινόμαστε υποκριτές Λέμε να προσευχόμαστε. Και εμείς δεν προσευχόμαστε. Λέμε να νηστεύουμε. Και εμείς δεν νηστεύουμε. Λέμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και εμείς δεν πηγαίνουμε. Μην το πεις. Ή τουλάχιστον ομολόγησε. Ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ή δεν το κάνω μέχρι τώρα. Μην κάνεις τον Άγιο στον άλλον τη στιγμή που είσαι ακόμα χειρότερος και από αυτόν. Γιατί αυτό είναι η υποκρισία και η υποκρισία είναι μεγάλη αμαρτία. Περισσότερο τις υποκριτές ο Κύριος έψεξε παρά άλλους ανθρώπους. Την υποκρισία δεν τη θέλει ο Θεός. Δεν θέλει την υποκρισία ο Κύριος. Οι υποκριτές είναι εχθροί του εαυτού τους και εχθροί του Θεού. Και εχθροί της κοινωνίας γιατί παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι είναι ηθοποιοί της ζωής. Παίζουν ένα ρόλο μέσα στη ζωή. Δεν είναι αυτή που είναι πραγματικά, αυτή που είναι μέσα στο σπίτι τους, αλλά έξω παρουσιάζονται αλλιώς. Αυτή η ηθοποιία λοιπόν είναι ολέθριο πράγμα για τους ανθρώπους. Η πνευματική όραση λοιπόν τους έλειπε. Δηλαδή δεν είχαν αντίληψη πνευματική όπως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αντίληψη πνευματική. Άλλοι σου λένε δεν υπάρχει Θεός. Είναι αντίληψη πνευματική αυτή. Να σου πει δεν υπάρχει Θεός. Είναι αντίληψη πνευματική να σου λένε δεν γίνονται θαύματα. Που θαύματα γίνονται κάθε στιγμή εδώ. Οι Άγιοι θαυματουργούν καθημερινά. Και λίγα από αυτά γνωρίζουμε. Μη σκληρινόμαστε λοιπόν, γιατί έτσι γινόμαστε απέδευτοι πρόβατα πλανημένα, χωρίς να έχουμε οδηγό. Και όχι μόνο οι νέοι, αλλά και οι γέροντες. Υπάρχουν γέροντες οι οποίοι δεν έχουν ποτέ πάει να κάνουν μια ξεμολόγηση, να ζητήσουν συγγνώμη από τον Θεό. Και ο Θεός έστειλε ιερείς, έστειλε βασκάλους έστειλε και τι δεν έστειλε ο Θεός. γραμματίς, πραγματικούς γραμματίς, ανθρώπους πολύ μορφωμένους, οι οποίοι δίδαξαν κοσμάδες εντολούς και αραποστόλους. Ο Θεός έστειλε τα πάντα και έκανε τα πάντα για μας. Μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Μας έδωσε την Εκκλησία μας έδωσε στους λειτουργούς του. Μας έδωσε συμβουλές, αλλά μη σκληραίνουν την καρδιά μας και οι συνήθειές μας, οι κακές συνήθειές μας, δεν μας αφήνουν να καταλάβουμε την πνευματική ζωή. Τέτοια είναι η απόφαση δική μας, τέτοιες είναι και οι δικές συνέπειες που έχουμε, διότι Είναι και άδικο να πεθαίνουν μέσα στις αμαρτίες οι άνθρωποι. Και το λες αυτό γιατί λυπάσαι και λες μια εξομολόγηση. Μπορεί να φέρει τα πράγματα στο ίσο τους. Και μπορεί να ζεις σήμερα και αύριο να, είσαι στην, να πεθάνεις σε μια αγκαλιά ύποπτης γυναίκας ή σε ένα κρεβάτι του πόνου που δεν μπορείς να μιλήσεις και να πεις θέλω να ξεμολογηθεί ο Φρέντερ με έναν ιερέα. Να πέσει σε κόμμα και να μην έχεις καθαρίσει ακόμα την ψυχή σου. Αν θέλουμε λοιπόν να, να διορθώσουμε την ψυχή μας πρέπει να το κάνουμε τώρα. Γιατί τώρα είναι που ζούμε και τώρα αυτό το χρόνο έχουμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε χρόνο αύριο. Δεν ξέρουμε αν έχουμε χρόνο αύριο ή μεθαύριο. και δεν παίζει και ρόλο η ηλικία μερικέ φορέ. Κοιτάξτε και νέα παιδιά που σκοτώνονται στην άσφαλτο. Βέβαια έχουν μια ελαφρυντικά. Ο Θεό ξέρει. Αν τα παιδιά αυτά θα είχαν μετανοήσει, αν σούσανε. Ξέρει τα πάντα ο Θεό. Τι φοβερό συμπέρασμα, ίσω έλθει καιρό που θα θέλει κανεί να μετανοήσει και να μην μπορεί. Γι' αυτό πρέπει να γίνει νωρίτερα. Θα έπρεπε να κάνουμε τώρα μετάνοια, πολύ νωρίτερα. Σώζεις την ψυχή σου με μια μετάνοια. Και κάντε είναι το συντομότερο. Αν χάσει την ψυχή σου αγαπητέ αδερφέ και φίλε που με ακού, αν χάσει την ψυχή σου τα χάσεις όλα. Τα χάσει όλα. Τα υλικά αγαθά είναι όταν το πούμε τώρα τα έχεις και σε μια στιγμή τα χάνεις. Ένα δευτερόλεπτο τα χάνεις. Έρχεται το θάνατος και θα παίρνει όλα τι είπε ο Νάση γιατρού που έφερε από τη Ρωσία, Σώστε μου το παιδί και θα σα δώσω δύο καράβια στον καθέναν. Δύο πλοία. Και του είπανε, Δεν γίνεται κύριε. Ο εγκέφαλο του μέσα που ανοίξαμε και είδαμε είναι γεμάτο αίμα. Έχει πολτοποιηθεί. Δεν μπορεί το παιδί αυτό να ζήσει. Και η Πονάση ο πιο φτωχό άνθρωπο του κόσμου. Λοιπόν, τι θα γίνει. Τα εμπόδια μας εμποδίζουν πολλά πράγματα. Έχουμε δεσμούς. Δεσμό την μνησικακία. Δώσε άφηση σε όλους τους ανθρώπους. Δεν σου κάνει τίποτα να πεις. Στην συγχωρώ όλους. Στην συγχωρώ. Και να προσπαθείς να βγάλεις από μέσα σου οτιδήποτε κακό υπάρχει α πούμε. Ένας δεσμός είναι μνησικακία. Άλλος δεσμός τι είναι. Άλλος δεσμός είναι η φιλαργυρία. Να θέλουμε να κάνουμε συνεχώ λεφτά, 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 λεφτά. Είναι δέσμευση του ανθρώπου, δεν τον αφήνει στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, διώξε του δεσμού τη φιλαργυρία, τη πορνεία. Προσπάθησε να του διώξει, να του λύσει του δεσμού αυτού. Ξέρετε τι έκανε ο Μέγα Αλέξερ στο πήγανε στο Γόρδο σε ένα μέρος εκεί της Ασίας που έλεγε ότι είχε το γόρδιο δεσμό. Δηλαδή, όποιο τον Έλληνε, υπήρχε η παράδοση πω αν Έλληνε σε αυτό το δεσμό θα γινόσε ένα κυρίαρχο όλη τη Ασία. Τον πήρε ο Αλέξανδρο, τον κοίταξε δεξιά, τον έψαξε από εδώ, από εκεί, προσπάθησε πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, δεν βρήκε, άκρε τίποτα. Βγάζει το σπαθί και τον εκόβει. Έτσι πρέπει να κοπεί και η αμαρτία. Βγάλε ένα πνευματικό σπαθί που έχει δυνατό και το έχει κάθε άνθρωπο και κόψε την αμαρτία. Κόφτει είναι αφού δεν λύνεται. Κατευθείαν. Κόφτει στο κεφάλι. Ο Θεός μας λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα. Η φιλαργυρία, που κρατάει το χέρι του ανθρώπου και δεν μπορεί να δώσει χτενά, καλύτερα να αυτοχύνεις παρά να κολλαστείς. Αν είσαι πλούσιο και δεν δίνει, σίγουρα είσαι κολλασμένο. Δεν σκέφτεσαι τον άλλον, αυτή η μη συμπάθεια προ τον άλλο άνθρωπο σε κολλάζει. Γιατί καλά τι είναι, αδερφό σου είναι και δεν το ξέρει. Έμα, ένα αίμα έχουμε εμεί οι άνθρωποι μεταξύ μα. Αγαπώ λέει τα παιδιά μου και θέλω να του δώσω πολλά λεφτά. Δώσε λεφτά στα παιδιά σου, αλλά δώσε και στου φτωχού. Γιατί ο Χριστό λέει: Όταν δίνει στου φτωχού, δίνει σε μένα. Το κάνατε σε μένα, λέει μες στο Ευαγγέλιο αυτό. Το Ευαγγέλιο τη της, ε, της κρίσεω. Λέει: Δώσατε και φάγανε και ήπιανε και πήγατε και του παρηγορήσατε όταν ήταν άρρωστοι. Και πήγατε στη φυλακή. Σε μένα το κάνατε αυτό. Πήρε τη θέση του πιο παραφρονημένο, περιφρονημένο ανθρώπου Χριστό. Είπε σε μένα το κάνατε. Όταν βοηθήσατε αυτό. Ο σαρκικός ζεσμός. που πειράζει πάρα πολύ του νέου ανθρώπου. Αυτή η φλόγα, α πούμε, η σάρκα. ξένη γυναίκα, όχι με τη δική σου. Είναι τώρα αυτό το πράγμα ένας γερός δεσμός και ακούς τα και τα λόγια, τις υποσχέσεις και αυτά τα ερωτικά. Μισή καρδιά εδώ και η άλλη μισή εκεί. Τι να κάνεις. Δώσε ένα τέλος. Κόψε το δεσμό αυτό με το σπαθί. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ. Δύσκολα είναι, αλλά στο δύσκολο φαίνεται ο άνθρωπος Εκεί πρέπει να προσπαθήσει. Στην αδυναμία του πάνω, να βρει τη δύναμη να τον βοηθήσει και ένα πνευματικό και να κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό ο φίλο που με ρώτησε σήμερα, α ακούσει και αυτό που θα του πω. Να δούμε τι δύναμη έχει η Αγία Κοινωνία. Κάποτε λέει, Ένα παπά με το Άγιο με το ποτήρι που είχε μέσα την Αγία Κοινωνία και πήγε να κοινωνήσει κάποιον που ήταν βαριά άρρωστο, σε ένα έρημο μέρο, που όμω στον δρόμο αυτό υπήρχε ένα αρκοπέδιο. Αυτοί που είχαν φτιάξει το αρκοπέδιο, είδανε με τα κιάλια τον παπά, περιμένανε του εχθρού του. Ποιοι ήταν αυτοί, νομίζω ήταν στον εμφύλιο πόλεμο αυτό, το έργο τη και άρχισαν να του φωνάζουν. Πού να ακούσει όμως τόσο μακριά. Ερχόταν ο παπάς, ερχόταν ένα σημαδάκι της αρχή και μετά σιγά σιγά με το κι άλλοι είδαν ότι είναι παπάς. Πάει ο παπάς δηλαδή, θα πατήσει πάνω στι άρκηση. Όντως ο παπάς πάτησε στην άρκηση. Ακούστηκε η έκρηξη και πεταχτήκανε τα χώματα επάνω 10 μέτρα. Πάει λέει ο παπάς τώρα έγινε σκόνη λέγαν αυτοί. Κρίμα λέει ο παπάς, Πού να ξέρει ο άνθρωπο κλπ. Δεν μπορούσαν να βγουν από τι θέσει του και να πάνε τον εγωγηθήσει, να του φωνάξουν. Αλλά σε λίγο άρχισαν να πέφτουν λίγο οι σκόνε και από μέσα από τι σκόνε βγήκε ο παπά με το δισκοπότηρο. Το βεβαιώνει ο ίδιο ο επίσκοπο που το έχει πει. Γεγονό. Και αυτοί έμειναν να αρχίσουν το στόμα. Πάτερ, λέτε, σκοτώθηκε. Και τι απάντησε. Πώ να σκοτωθώ, ρε παιδιά, λέει. Εγώ κρατάω το Χριστό εδώ πέρα. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα αφήνει ο Χριστός λέει, να σκοτωθώ. Η πίστη του ανθρώπου, ε. Πώ να σκοτωθώ, λέει, αφού κρατάω το Χριστό, λέει μαζί μου εγώ. Και τότε λέει ότι συγκινήθηκαν, του φίλησαν το χέρι, του εξομολόγησε και του κοινώνησε. Εν καιρό πολέμου έγινε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Αυτή είναι η δύναμη. Αυτή είναι η δύναμη του, του Χριστού, του σώματος του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπετε αυτό το πράγμα. Άπειρα δεν διαθάβευαν. Άπειρα. Τα να, να βρεις και να διαβάσει. Λοιπόν αγαπητοί φίλοι μέχρι τώρα είπαμε ορισμένα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο γιατί τέλειωσε ο χρόνος να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε. Χαίρετε εν κύριο.